83, σελίδα 683, είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Σελίδα 683, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε και απόκτησον σε αυτόν ζώνην λίνην και περίβαλε αυτήν επί την οσφήν σου και Ισίδωρ μη βάλεις αυτήν. Απέκτησα λοιπόν την ζώνην κατά το λόγο του Κυρίου και περιέβαλον επί την οσφήν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ δευτέρου λέγον, λάβε την ζώνην την οποία απέκτησας την επί την οσφήν σου και σηκωθείς είπαγε εις τον Εφράτη και κρύψον αυτήν εκεί εν τη οπή του βράχου. Υπήγα λοιπόν και έκρυψα αυτήν πλησίον του Εφράτου, καθώς προσέταξεν σε με ο Κύριος. Και μετά πολλάς ημέρας είπε ο Κύριος προς εμέ, σηκωθείς είπαγε εις τον Εφράτην και λάβε εκείθεν την ζώνη την οποία προσέταξα εις ένα κρύψεις εκεί. Και υπήγα στον Εφράτην και έσκαψα και έλαβον την ζώνη εκ του τόπου όπου έκρυψα αυτήν και ειδού η ζώνη το εφθαρμένη δίνει το χρήσιμο σισουδέν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέει ο Κύριος. Κατά τούτον τον τρόπον θέλω φθείρει την υπερηφανία του Ιούδα και την μεγάλην υπερηφανία της Ιερουσαλήμ. Ο κακός ούτως λαός ήτινες αρνούνται το να υπακούωσιν εις τους λόγους μου και περιπατούσιν εν τες ορίξησι της καρδίας αυτών και υπάγουσι πίσω άλλων θεών διαναλατρεύωσιν αυτούς και να προσκυνώσιν αυτούς, θέλει είστε εξάπαντος ως η ζώνη αυτή, ήτις δεν είναι χρήσιμος εις ουδέν. Διότι καθώς η ζώνη κολλάται στην οσφήν του ανθρώπου, ούτως εκόλλησα εις εμ' αυτόν πάντα τον οίκον Ισραήλ και πάντα τον οίκον Ιούδα, λέει Κύριος. Δια να είναι εις εμέ λαός και όνομα και καύχημα και δόξα. Αλλά δεν υπήκουσαν, δια τούτο θέλεις λαλήσει προς αυτούς των λόγων τούτων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πάσα σχός θέλει γεμιστή ίνου, και αυτοί θέλουν συνειπή προσέ. Μήπως το ότι δεν γνωρίζομεν ότι πάσα θέλει γεμιστή ίνου. Τότε θέλει συνειπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω γεμίσει πάντα στους κατοίκους της γης ταύτης και τους βασιλείς, τους καθημένους επί των θρόνων του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτας και πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθυσμού. Και θέλω συντρίψει αυτούς με ταλίλων και τους πατάρας και τους υιούς ομού, λέει ο Κύριος. Δεν θέλω σπλαχνιστεί, ουδέ φυστεί, ουδέ λεήσει, αλλά θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Ακούσατε και ακροάστητε, μη επέρεστε, διότι ο Κύριος ελάλησε, δότε δόξα εις Κύριον των Θεών ημών, πριν φέρει σκότος και πριν οι πόδες σας προσκόψωσιν επί τα σκοτεινά όρη και ενώ προσμένετε φως, μετατρέψει αυτό εις σκιάν θανάτου και καταστήσει αυτό πυκνόν σκότος. Αμήν. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου πάντοτε υπάρχει μία ελπίδα ότι πάντοτε όμως ότι το αύριο θα είναι πολύ καλύτερα από το σήμερα και πολύ πολύ καλύτερο από το χθες. Είναι οι προσδοκίες τις οποίες κάθε άνθρωπος έχει στην καρδιά του για καλά πράγματα. Και αυτές οι προσδοκίες εξαρτώνται από το παρελθόν του ανθρώπου και επηρεάζονται άμεσα και από το παρόν του ανθρώπου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν καλά στο σχολείο, πήγαν πέρσι καλά, φέτο καλύτερα. Αυτό που ελπίζουμε είναι ότι από εδώ και πέρα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα και θα γίνουν και πολύ καλοί επιστήμονες. Ή βλέπουμε τη δουλειά μας. Πέρσι πήγε καλά, φέτο πήγε καλύτερα και ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι του χρόνου θα πάει πολύ καλύτερα. Το ίδιο είναι και στη χριστιανική μας ζωή. Βλέπουμε ότι έως τώρα μας ευβοήθησε ο Κύριος.
και πιστεύουμε ότι και ελπίζουμε και η ελπίδα μας είναι πιο καθαρή τώρα και πιο στερεή, γιατί ελπίζουμε στον Κύριο ότι το μέλλον μας θα είναι πολύ πολύ καλύτερο. Και μάλιστα ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την ελπίδα και αν θέλετε και την επιδίωξη και την αγωνία που έχει για καλύτερο αύριο και μεθαύριο, να το πω πιο σωστά, για καλύτερο μέλλον και για αυτόν και για την οικογένειά του και για κάθε λεπτομέρεια της ζωής του, ο άνθρωπος πέφτει και σε παγίδες, όπως είναι η μέρημνα, η ανησυχία, η αγωνία, ο φόβος, μήπως κάτι δεν πάει καλά, και αγωνίζεται να πάνε όλα πολύ καλύτερα, είτε μένοντας στην προσευχή, είτε αγωνιζόμενος για, με οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί, για καλύτερο αύριο. Και μάλιστα αυτός ο περισπασμός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έχει δοθεί από το Θεό στον άνθρωπο για να υπάρχει πρόοδος και προκοπή στον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να προοδεύει, να προκόβει, να αυξάνεται. Αλλά και ο άνθρωπος το θέλει. Και έτσι ο κάθε άνθρωπος έχει προσδοκίες. Όμως δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Δεν συμβαίνει πάντοτε το αύριο να είναι καλύτερο και το μεθαύριο ακόμη πιο καλό. Πολλές φορές βλέπουμε ξαφνικά κάτι να χαλάει. Είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην οικογενειακή μας ζωή, επαγγελματική μας ζωή, ακόμη και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε όπως το περιμέναμε. Και θα το πω τώρα και πιο πνευματικά. Κάτι δεν πήγε όπως μας το έχει υποσχεθεί και μέσα από το Λόγο Του, αλλά και με το Πνεύμα Του, το Άγιο Θεός. Δεν πήγαν τα πράγματα έτσι πως ελπίζαμε, δεν πήγαν τα πράγματα έτσι πως υπολογίζαμε. Τα ερωτήματα που γεννιόνται πια στην ζωή μας σε τέτοιες καταστάσεις είναι γιατί, πρώτον, και δεύτερον, και τώρα τι κάνουμε. Και ποιος θα μας δώσει αληθινές απαντήσεις σε αυτά τα σοβαρά ερωτήματα. Εάν μάλιστα πραγματικά οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες, τότε υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα πραγματοποιηθούνε? Πώς θα πάνε καλά τα πράγματα και καλύτερα? Η πρώτη ερώτηση, γιατί δεν πήγαν καλά ενώ ελπίζαμε ότι θα πηγαίναμε καλά? Και το τρίτο είναι, πώς θα διορθώσουμε τις καταστάσεις αυτές? Και αυτό μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να μας απαντήσει. Μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που μπορεί σε αυτές τις απαντήσεις που αφορούν το μέλλον μας. Το μέλλον, το προσωπικό, το οικογενειακό, το εκκλησιαστικό, το μέλλον μας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας απαντήσει, γιατί κανένας άλλος δεν γνωρίζει το μέλλον. Το παρελθόν το ξέρει και ο διάβολος ακόμη, και εμείς. Το παρόν το ξέρουμε και το υποψιαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Αλλά το μέλλον, για σκεφτείτε, να περιμένουμε φως και να έρθει σκιά θανάτου. Να περιμένουμε φως και να έρθει και να έρχεται πυκνό σκότος. Και ο Θεός λοιπόν, μέσα στην απεριόριστη αγάπη Του και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που είναι για τη διδασκαλία μας, έρχεται τότε στον Ιερεμία να αποκαλύψει και σήμερα σε μας. Να αποκαλύψει αυτά που δεν μπορεί να υποψιαστεί ο άνθρωπος και δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος και που απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Τι πρέπει να κάνω για να είναι οι προσδοκίες μου
βεβαιωμένες από το καλό στο καλύτερο και πολύ περισσότερο ακόμη, γιατί ο Θεός μας έχει βεβαιώσει ότι υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε, ο Θεός πάντοτε κάνει σε μας κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Αλλά αυτό να ισχύσει. Έτσι λοιπόν φωνάζει το δούλο του τον Ιερεμία, ο Θεός, έναν πραγματικό δούλο που είναι πραγματικός δούλος γιατί του έχει δώσει ότα πεπαιδευμένων να ακούει τη φωνή του. Είναι πραγματικός δούλος γιατί του έχει δώσει καρδιά ευθεία να πράττει και να υπακούει τα θελήματά του. Και είναι πραγματικός δούλος γιατί του έχει χαρίσει ένα πνεύμα ταπεινό να υποτάσσεται και να δίνει τη δόξα μόνο στο Θεό. Δηλαδή δεν έχει δική του γνώμη, αλλά τη γνώμη του Χριστού, τη γνώμη του Λόγου του Θεού. Δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του παντοδυνάμου Θεού. Και δεν έχει και δική του αρέσκεια, παρά εξητάει μόνο να μάθει τι αρέσει στο Θεό. Είναι δούλος του. Και αφού είναι δούλος του, μπορεί να τον πλησιάσει, μπορεί να τον διδάξει και μπορεί δι' αυτού να διδάξει και το λαό. Του λέει λοιπόν πρώτη φορά, πήγαινε και αγόρασε, απέκτησε μία ζώνη λινή και περιβαλέ την εις την οσφήν σου και εις σίδωρο αυτήν μη βάλεις. Η ζώνη λινή ήταν για τη δόξα και για το καύχημα του ανδρός, γιατί ήταν πανάκριβη την εποχή εκείνη, αλλά και πολύ χρήσιμη, γιατί ακουμπούσε κατάσαρκα στον άνθρωπο, χωρίς να λιώνεται αν δεν βρεχότανε, και βόηθαγε τον άνθρωπο που εργαζόταν τότε χειρονακτικά πάρα πολύ. Δεν είχαν όλοι τέτοιες ζώνες. Όσοι είχαν και καμάρωναν και χαίρονταν και απολάμβαναν τη ζώνη αυτή. Και ο Ιερεμίας δεν είχε. Ο Θεός όμως του είπε, πήγαινε, βρες τρόπο και απέκτησε. Απόκτησε μια τέτοια ζώνη και δες τη γύρω στην οσφήν σου. Και ο Ιερεμίας, αδούλος Θεού, πιστός, φρόνιμος, υπάκουος, το έκανε. Δεύτερη φορά τον επισκέπτεται ο Θεός. Τώρα πάρε τη ζώνη που ήταν για σένα καύχημα και δόξα και χρήσιμη, πάρτε και πήγαινε θάψτην στην τρύπα του βράχου, κρύψτην μάλιστα μέσα σε αυτήν και σκέπασέ τη. Και ο Ιερεμίας το έκανε χωρίς δισταγμό. Και τρίτη φορά επισκέπτεται ο Θεός τον Ιερεμία, πάλι μετά από καιρό, του λέει πήγαινε πάρτη τώρα. Τη ζώνη που απέκτησες ακριβή, τη ζώνη που έκρυψες εκεί που σου είπα, πήγαινε πάρτη τώρα. Πήγε και δυστυχώς η ζώνη ήταν φθαρμένη, δηλαδή δεν είχε καμία δόξα επάνω της και δεν ήταν χρήσιμη καθόλου. Και φθαρμένη, άδοξη και χωρίς καμία χρησιμότητα. Και τώρα αρχίζει η διδασκαλία του Θεού. Εγώ το λαό Ισραήλ, λέγει Κύριος, προσκόλλησα αυτόν επάνω μου, στον εαυτό μου, κατά πάντα και όλων των οίκων. Και ήταν για μένα λαός, όνομα και καύχημα και δόξα. Εγώ τον δημιούργησα και εγώ τον έφερα, όπως και μας. Αυτός μας δημιούργησε, αυτός μας πρόσθεσε και εμείς είμαστε η δόξα του Χριστού, η νύμφη του.
Και αν καμαρώνει για κάτι ο Χριστός και αν δοξάζεται για κάτι ο Χριστός, είναι η Εκκλησία Του. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα στον κόσμο να δείξει ο Χριστός που είναι στον ουρανό, παρά μόνο την Εκκλησία Του, την ύμφη Του, τα παιδιά του Θεού, τη δόξα Του. Αλλά επανέρχεται ο Θεός στον Ιερεμία, αλλά τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θα φθείρω τη δόξα του Ιούδα, την υπερηφάνεια του Ιούδα και την υπερηφάνεια τη μεγάλη της Ιερουσαλήμ. Εκείνο που βλέπει όμως ο Θεός και που δεν το βλέπει ο λαός, είναι αντί δόξα Θεού στη ζωή του, υπερηφάνεια ανθρώπου ενώπιον του Θεού, που είναι πολύ κοντά αυτά. Αντί να δίνει τη δόξα στο Θεό ο εκλεκτός λαός του, να παίρνει τη δόξα από το Θεό για τον εαυτό του. Ξέρετε πόσο κοντά είναι? Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Καθόλου δεν το καταλαβαίνεις. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει, για να μου δώσει ο Θεός να το καταλάβω πάρα πολύ καλά αυτό, μέσα σε μία όραση ήθελα να βγω να μιλήσω για τον Χριστό με το ζήλο του καινούριου, και μου δίνει μια ώρα στον εαυτό μου να κρατάω τη γραφή και να πηγαίνω στους ανθρώπους και να τη δείχνω έτσι. Και ήμουν πολύ χαρούμενος, πολύ χαρούμενος. Και ακούω τη φωνή του Κυρίου. Τι δείχνεις, τη γραφή που κρατάς ή τον εαυτό σου που κρατάς τη γραφή? Ξέρετε πόσο κοντά είναι? Να δείξεις τον εαυτό σου παίρνοντας τη δόξα από το Θεό, παρά να δίνεις τη δόξα στο Θεό ταπεινώνοντας τον εαυτό σου. Πόσο κοντά, δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αλλά οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Γκρεμίζεται ο υπερήφανος. Καταστρέφεται ο υπερήφανος. Φθείρεται η δόξα του και γίνεται εντελώς άχρηστος. Ένας άχρηστος χριστιανός που δεν κατάλαβε το γιατί. Γιατί επήρθε η καρδιά του και το πνεύμα του γέμισε αλαζονία και νομίζει ότι είναι πολύ καλά και το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί μέχρι τώρα καλά είμαστε. Ευενέζερ. Όμως ο Θεός θέλει να μας διδάξει, δίνοντάς μας διάκριση, όχι για τους άλλους, για την προσωπική μας ζωή. Να μας διδάξει να καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Επειδή δεν μπορούμε, και πώς καταλαβαίνετε η αρρώστια σε έναν άνθρωπο από τα συμπτώματα? Υπάρχουν αρρώστιες που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Δεν τις καταλαβαίνεις και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Υπάρχουν όμως όλες οι υπόλοιπες αρρώστιες, περισσότερες, που κατά χάριν Θεού τις καταλαβαίνουμε από τα συμπτώματα. Πάμε στο γιατρό και λέμε έχω αυτό, αν δεν είναι τίποτα έχεις έτσι. Αυτό κάνει και ο Θεός τώρα. Μας δείχνει τα συμπτώματα για να καταλάβουμε τη φοβερή πιθανότητα να έχει έρθει αυτή η αρρώστια στη ζωή μας και να αρχίζει το γκρέμισμα μέχρι να φτάσουμε στο να γίνουμε εντελώς άχρηστοι και να μην καταλάβουμε τίποτα. Το πρώτο σύμπτωμα και χαρακτηριστικό του ότι ο άνθρωπος κλέβει τη δόξα από το Θεό για τον εαυτό του, θα το πω πιο απλά και γλυκά, κρατάει τη δόξα αντί να τη δίνει στο Θεό, την κρατάει για τον εαυτό του, είναι ότι δεν υπακούει εύκολα στα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού είναι βαριά. Έχει τη δική του άποψη, αλαζονία, τη δική του γνώμη.
Έχει το δικό του θέλημα, επιθυμία των οφθαλμών. Έχει τη δική του αρέσκεια. Έτσι το βλέπει. Έτσι το καταλαβαίνει, έτσι το βλέπει, έτσι το θέλει, βρε αδερφέ. Αυτό όμως το έτσι οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μακριά από το Λόγο του Θεού. Είναι πρώτο σύμπτωμα πολύ βασικό, το δεύτερο όμως είναι ακόμη πιο βασικό. Αρχίζει και περπατάει κατά τις επιθυμίες της καρδιάς του. Έχει έντονες επιθυμίες πια, μπορεί να φτάσουν και μέχρι πάθη. Αλλά ας μην πούμε τα πάθη, έντονες επιθυμίες που δεν μπορεί να τις αρνηθεί στην καρδιά του. Δεν έχει δύναμη. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο Θεός γιατί δεν μπορεί. Και κάνει ό,τι θέλει η καρδιά του γιατί τον νικάει. Οι επιθυμίες είναι τόσο μεγάλες, τόσο δυνατές που δεν μπορεί να αντισταθεί. Φοβερό σύμπτωμα. Δεύτερο. Ξέρει τι είναι το θέλημα του Θεού, αλλά έλα που δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Και βρίσκει και μερικές δικαιολογίες γιατί δεν μπορεί. Πάμε στο τρίτο. Πλέον ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα. Για άλλους θεούς. Για άλλους τρόπους. Για άλλες μεθόδους. Για άλλες διδασκαλίες. Ψάχνει να βρει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διδασκάλους που να τον διδάσκουν κατά την επιθυμία και τις επιθυμίες της καρδιάς τους και απορρίπτει την υγιένουσα διδασκαλία και εκλέγει τη διδασκαλία που ικανοποιεί το δικό του θέλημα, το δικό του δρόμο. Και τέλος, όχι μόνο αρέσκεται στο να ακούει άλλα, αλλά και όχι μόνο πράττει άλλα, αλλά με όλη του την καρδιά λατρεύει και προσκυνάει τα άλλα. Γίνεται δούλος άλλου Κυρίου. Δούλος άλλων πραγμάτων. Ελέγχεται ακόμη, γιατί σε λίγο θα πάψει και να ελέγχεται. Ελέγχεται ακόμη. Ενοχλείται ακόμη. Αλλά δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί δεν θέλει. Γιατί η καρδιά του έχει πάρει άλλο δρόμο. Και το μυαλό του βλέπει τι είναι το θέλημα του Θεού, αλλά έλα που δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε τέτοιες, εύχομαι, μικρές εμπειρίες. Να ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά να μην μπορώ και να το κάνω. Να ξέρω ότι δεν το θέλει ο Θεός, αλλά να με νικάει η καρδιά μου. Που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφότρα διεφθαρμένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχασα τη δύναμή μου. Θυμίζω, ο Χριστός είπε, ο Θεός θα χαρίζει σε εσάς υπερπάντα των όσων ζητούμεν ή νοούμεν. Πότε? Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Αυτός έχει χάσει τελείως τη δύναμή του. Καμία ισχύ, καμία δύναμη, καμία ικανότητα, καμία δυνατότητα υπακοής στο Λόγο του Θεού. Και τώρα ο Θεός, αγαθός, θα επέμβει μέσα από την απεριόριστη αγάπη Του, αλλά επώδυνα. Ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, πες το λαό αυτό, ότι πάσα σκός θα γεμιστεί ίνου. Και αυτοί θα πούνε, το ξέρουμε ότι όλοι οι ασκοί είναι φτιαγμένοι για να γεμίζονται από κρασί. Αλλά δεν το λέει γι' αυτό. Ο Θεός το λέει για τη συνέχεια. Πες τους λοιπόν, ότι σε όλους τους κατοίκους της γης αυτής που έχουν αυτά τα συμπτώματα που αποκαλύπτουν τη μεγάλη αρρώστια της υπερηφάνειας. Όλους τους κατοίκους της γης αυτής, τους βασιλείς, τους ιερείς, τους προφήτας, τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, όλους θα τους μεθύσω με μεθυσμό
παράνοιας. Θα τους μεθύσω να μην καταλαβαίνουν πλέον, όπως ένας μεθυσμένος, του μιλάς δεν καταλαβαίνει, του λες πάμε, τρικλίζει. Σε απόλυτη, τέλεια, πλήρη αδυναμία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και θα τους συντρίψω. Δεν θα τους πλαχνιστώ, ούτε θα τους ελεήσω. Για το μέλλον. Προσδοκούνε ευλογία και ο Θεός λέει ταλαιπωρία. Χριστέ μου, φύλαξέ μας, σε παρακαλώ. Και ιδίως τις έσχατες ημέρες που καιροί είναι κακοί. Μην πούμε, θα μας ευλογήσει ο Θεός. Αλλά να πούμε αυτό που λέει ο Δαβίδ. Ήθε να μας πλαχνιστεί, να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει ο Θεός. Και δείχνει τώρα τη θεραπεία. Τη θεραπεία, εγώ θα έλεγα, της πιθανής τέτοιας ασθένειας, για να είμαστε σίγουροι. Αν και όταν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, υπάρχει βεβαιότης. Όταν βλέπω τη δύναμη από την πνευματική να έχει φύγει, να μην μπορώ και να μην με βοηθάει ο Θεός. Γιατί το να μην έχω δύναμη είναι καλό, γιατί όταν είμαι αδύνατος εγώ, τότε είναι δυνατός ο Θεός. Να βλέπω όμως αδύνατος εγώ, αδύνατος και ο Θεός στη ζωή μου. Καμία επέμβαση, καμία ενέργεια. Να θέλω, να μην μπορώ και να μην έχω και βοήθεια. Φοβερό. Φοβερό. Το επαναλαμβάνω. Να θέλω, να κράζω και να μην επεμβαίνει. Αλλά υπάρχει η σωτηρία. Υπάρχει η θεραπεία. Δεν υπάρχει πιθανότης μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να μην υπάρχει θεραπεία και φάρμακο. Το φάρμακο είναι το αίμα του Χριστού. Ο γιατρός είναι ο ίδιος ο Χριστός και η θεραπεία είναι ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και έρχεται τώρα με συνταγή ο γιατρός και λέει «Ακούσατε και ακροάστητε με τα πάσης προσευχής αυτό που θα σας πω». Δεν πάμε στο γιατρό και του λέμε «Πονάω εδώ, πονάω εκεί, μου πονάει το κεφάλι και άντε γεια». Του τα λέω και περιμένω να μου απαντήσει. Και περιμένω να μου δώσει κατεύθυνση, φάρμακο. Τι να κάνω. Και ο Θεός λέει «Ακούσατε». Και σήμερα να ανοίξουμε τα αυτιά μας, αδερφοί. Ακροάστητε με τα πάσης προσοχής. Μην υπερηφανεύεστε. Γιατί αυτός που δεν ακούει, υπερηφανεύεται. Αυτός που επέρεται, δεν κάθεται να ακούσει και δεν δίνει προσοχή στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να προσέξει. Βλέπεις, λες το παιδί σου για τον Χριστό και δεν ακούει. Τι είναι αυτό, υπερηφάνεια. Δεν διορθώνεται. Μόνο όταν ταπεινωθεί κάποιος. Και το πιο επώδυνο, μόνο όταν τον ταπεινώσει ο Θεός. Δεν θεραπεύεται η υπερηφάνεια. Μόνο όταν σταθείς και ακούσεις με προσοχή το Λόγο του Θεού και πεις «Συγχώρεσέ με Κύριε» και συνεχίζει «Και τώρα ο Κύριος ελάλησε, δότε δόξα εις Κύριον το Θεόν ημών». Τώρα στάσω ως ένοχος μπροστά στο Θεό. Αδερφοί, είναι βεβαιωμένη θεραπεία. Είναι βεβαιωμένη ευλογία. Εξήτησε και άκουσε με προσοχή το Λόγο του Θεού. Ερχόμαστε στην Εκκλησία προσμένοντες τον Κύριο να μας μιλήσει. Γονατίζουμε να προσευχηθούμε προσμένοντες τον Κύριο να μας μιλήσει.
ανοίγουμε τη γραφή και διαβάζουμε μελετώντας να μας μιλήσει ο Θεός για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν πλησιάζουμε το Θεό έτσι για επίσκεψη εθιμοτυπική. Δεν κάνουμε χριστιανικά καθήκοντα καθώς ερχόμαστε εδώ. Δεν είναι μία υποχρέωση, άντε να πάμε και να φύγουμε. Είναι μία ουσιαστική λατρεία. Δηλαδή ερχόμαστε στην Εκκλησία και παριστάνουμε το σώμα μας, θυσία ζώσα, Αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Πώς? Με το να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να εντείνουμε την προσοχή μας, να εκράζουμε στο Θεό. Θεέ μου, άνοιξε μου την καρδιά να προσέχω στο Λόγο Σου. Θεέ μου, άνοιξε μου τη διάνοια να καταλαβαίνω το Λόγο Σου. Αν δεν το έχεις πει ποτέ αυτό, έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Δεν πρόκειται η καρδιά σου να δεχθεί το Λόγο Του, το Λόγο του Θεού, αν δεν ανοίξει την καρδιά σου να προσέχεις το Λόγο Του. Αυτά είναι μόνο επεμβάσεις Θεού, ενέργειες Θεού. Δεν ερχόμαστε γιατί πρέπει να έρθουμε. Ερχόμαστε για να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή αυτά που θα μας πει ο Θεός. Άνοιξε την καρδιά μας σήμερα, Θεέ μου, να ακούσουμε, να προσέχουμε το Λόγο Σου. Άνοιξε μας τη διάνοια, Θεέ μου, να καταλαβαίνουμε στο Λόγο Σου. Μίλησε μας, Θεέ μου. Έχουμε ζητήματα, θέματα που θέλουμε διδασκαλία. Μόνο Εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε, πότε πρέπει να το κάνουμε. Και μόνο εμείς ξέρουμε ότι μόνο Εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα τέλεια. Γίνε συνεργάτης του Θεού, αδερφέ. Κάμε τον Χριστό συνεργό σου στο έργο Του και στο έργο σου. Ο Χριστός, ξέρετε τι κάνει? Λέει, έλα παιδί μου, θέλω να σε κάνω δούλο μου, συνεργάτη μου. Πες του και εσύ, έλα Κύριε, έχω πολλούς μπελάδες. Θέλω να σε κάνω συνεργό μου, συνεργάτη μου, βοηθό μου. Μα μήπως είναι απρεπές? Όχι, αδερφέ. Θέλουμε βοήθεια. Θέλω βοήθεια, Χριστέ μου. Θέλω βοήθεια για μένα, για την οικογένειά μου, για τα πάντα. Θέλω τη βοήθειά σου. Εκζητώ, εκλιπαρώ, οικετεύω τη βοήθειά σου. Άνοιξε μου την καρδιά να προσέχω στο Λόγο Σου που θα είναι ο βοηθός μου. Άνοιξε μου τη διάνοια να καταλαβαίνω το Λόγο Σου για να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και ο Θεός λέει, δώσε δόξα στο Θεό. Δόξασε το Θεό. Μόνο έτσι μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Ταπεινώσου. Πλησίασέ τον σαν ένοχος. Πες του, ναι, είμαι φταίκτης. Πω πω, έχασα το δρόμο μου. Κύριε, υπερηφανεύτηκα. Ίσως υπερηφανεύτηκα. Δεν το έχω καταλάβει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αφαίρεσε κάθε υπερηφάνεια από την καρδιά μου και από το πνεύμα μου. Εάν, αδερφοί, και εδώ είναι το τέλος υποθέσεως, εάν, αδερφοί, δεν δώσουμε δόξα στο Θεό αληθινά, δηλαδή τι θα πει αληθινά, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμμένου, τρέμοντες το Λόγο του Θεού, αυτό το οποίο θα επακολουθήσει θα είναι αυτό που δεν προσμένουμε. Ενώ προσμένουμε φως, θα έρθει σκοτάδι πυκνό. Εάν όμως πραγματικά δώσουμε δόξα στο Θεό, αν προσευχηθούμε, του πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ, χάρισέ μου πνεύμα ταπεινού, χάρισέ μου καρδιά συντετριμμένου, κάνε με, Κύριε, να τρέμω πάντοτε στο Λόγο Σου, τότε ευαρεστούμενος ο Θεός θα πει, ιδού εγώ παιδί μου, έρχομαι ευλογών να σε ευλογήσω. Αμήν.